Είμαι ο Ιωάννης Τεπάλος του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Θα ακολουθήσει χαιρετισμός της εντυμότητας Υφυπουργού κυρίας Μαρία Χατζημανόλη. Δυστυχώς δεν θα μπορούσε λόγω άλλων υπηρεσιακών υποχρεώσεων να παρευρεθεί στη σημερινή εκδήλωση. Θα προσφωνήσω εγώ τον χαιρετισμό της. Κυρίες και κύριοι, τη διοργάνωση των εορτασμών την Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα στην Κύπρο από το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη θάλασσα και την ναυτιλία, του Δήμου Λάρνακας και Αγίας Νάπας και άλλους φορείς. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους φορείς για την ενεργό συμμετοχή τους στη διοργάνωση των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν από 18 μέχρι 21 Μαΐου 2023. Οι φετινοί εορτασμοί της Ευρωπαϊκής ημέρας για τις θάλασσες σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πραγματοποιηθούν στη Βρέστη της Γαλλίας μεταξύ 24 και 25 Μαΐου 2023. Η Κύπρος, αναγνωρίζοντας τη σημασία αυτής της μέρας, έχει αναλάβει τη διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Εορτασμών για το 2026, που συμπίπτει και με την Κυπριακή Δημοκρατία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας θα αναλάβει το συντονισμό της διοργάνωσης στην πόλη της Λεμεσού, με επιμέρους εκδηλώσεις σε όλες τις παράκτιες πόλεις. Η σημασία της θάλασσας για την Κύπρο ως πηγή ζωής και ευημερίας στην ενεργότητα μέχρι σήμερα είναι πολύ σημαντική. Η θάλασσα υπήρξε ανέκαθεν πηγή ανάπτυξης και προόδου και αναπόσπαστο μέρος της κληρονομιάς, του πολιτισμού και της κοινωνίας της Κύπρου. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θάλασσα συνεισφέρουν σημαντικά στην οικονομία και την ανάπτυξη της Κύπρου και συνεπώς η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι ζωτικής σημασίας στις προσπάθειες που καταβάλουμε για να επιτύχουμε μια βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται στη διαδικασία υιοθέτησης του πρώτου Εθνικού Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδίου, το οποίο θα καλύπτει τα θαλάσσια ύδατα δημοκρατίας που εκτείνονται μέχρι το εξωτερικό όριο της Κυπριακής ΑΟΣ. Το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχέδιο αναμένεται να συνδράμει σημαντικά στο όραμα της Κύπρου για αηφόρα αξιοποίηση και ανάπτυξη των θαλάσσιων υδάτων της, δημιουργώντας νέες προοπτικές για τη γαλάζια οικονομία με σεβασμό στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον αλλά και στην πολιτική της κληρονομιά. Τα τελευταία χρόνια, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας έχει καθιερώσει την ετήσια εκδήλωση με τίτλο Θάλασσα στη Λεμεσό, που έχει σαν κύριο στόχο την ενημέρωση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων για τη σημασία της ναυτιλίας και της γαλάζιας οικονομίας. Η φετινή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 20 Μαΐου στο Μόλο Λεμεσού και με την ευκαιρία αυτή σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε όλες τις εκδηλώσεις. Περαιτέρω, στο πλαίσιο επανασύνδεσης των νέων με τη θάλασσα και τη διαμόρφωση κουλτούρας για ναυτικά, ναυτιλιακά και γαλάζια επαγγέλματα, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας διενεργεί συνεχώς εκστρατείες διαφώτισης σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης. Ενδεικτικά, στη φετινή σχολική χρονιά έχουμε επισκεφτεί σε συνεργασία με την Κυπριακή Ναυτιλιακή Βιομηχανία πέρα των 35 σχολείων μέσης εκπαίδευσης μέχρι σήμερα. Ακόμα ένα στρατηγικό στόχο του Υφυπουργείου είναι η προώθηση τη συνδεσιμότητα καθώ και ασφαλέστερη, πιο πράσινη και προσβάσιμη σε όλου τα αυτογραμμή. Στα πλαίσια υλοποίηση στόχου αυτού, έχει επανεντουργήσει με μεγάλη επιτυχία το περασμένο καλοκαίρι η θαλάσσια σύνδεση τη Κύπρου με την Ελλάδα. Όπω έχει ανακοινωθεί από το Υφυπουργείο κατά τη φετινή. Ευχαριστούμε το Υφυπουργείο Ναυτιλία που έχει θέσει κάτω από την αιγίδα του τι συγκεκριμένε δράσει. Και εμεί, σαν Δήμο Αγία Λάβα, συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσα με ποικίλες εκπαιδευτικές πολιτιστικές δραστηριότητες. Αρκετές από τις δραστηριότητες μας θα γίνουν στο. Εκπροσωπώντας τον Δήμο Αγίας Νάπας, είναι με ιδιαίτερη χαρά που λάβαμε την πρόσκληση από το Cyprus Marine and Maritime Institute να συμμετέχουμε και εμείς σαν Δήμος Αγίας Νάπας στην Ευρωπαϊκή ημέρα θάλασσας στην Κύπρο. Η θάλασσα είναι ένα στοιχείο που περιβάλλει το νησί μας, είναι ένα στοιχείο που ανάπτυξε την κουλτούρα και τον πολιτισμό μας διαμέσων των αιώνων. Εμείς σαν Αγία Νάπα έχουμε τιμήσει και τιμούμε καθημερινά τη θάλασσα μέσω του μουσείου που ονομάσαμε θάλασσα. Είναι έναν αγαθό το οποίο έχουμε και προάγουμε με διαφορετικούς τομείς. Ευχαριστούμε επίσης όλους τους συνδιοργανωτές. Ευχαριστούμε το Υφυπουργείο Ναυτιλίας που έχει θέσει κάτω από την αιγίδα του τις συγκεκριμένες δράσεις. Και εμείς, σαν Δήμος Αγίας Νάπας, συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή ημέρα θάλασσας με ποικίλες εκπαιδευτικές πολιτιστικές δραστηριότητες. Αρκετές από τις δραστηριότητες μας θα γίνουν στο Μουσείο Θάλασσα, όπου θα υπάρχει διαδραστικό παιδαγωγικό πρόγραμμα γνωρίζοντας το θαλάσσιο πλούτο της Κύπρου από δύο εξαίσιες μουσιοπαιδαγούς, την Παναγιώτα την Κουτσόφτα
και την Μαρίαν Ηλία. Θα υπάρχουν θεματικές ξεναγήσεις στο μουσείο σε διάφορες ώρες και μέρες, ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε το κοινό που θα θελήσει να επισκεφτεί και να γνωρίσει τη θάλασσα. Υπάρχει έκθεση ζωγραφικής του Ιδρύματος Θαλάσσιας Ζωής στον Αρίτη Πιερίδη με την ονομασία «Κοχύλια και τέχνη, τα στολίδια της Αφροδίτης», η οποία συγκεκριμένη έκθεση παρουσιάζεται στο Δημοτικό Κέντρο Μελετός Σεφέρης, στο Κέντρο της Αγίας Νάπας. Θα υπάρξει εκπαιδευτικό παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού, το «Σεντούκισσα Ανοίξεις Θησαυρός θα αντικρίσεις» από τη μουσιοπαιδαγωγό Μαρίναν Πρωτοπαπά. Και επίσης θα κλείσουμε την Παρασκευή το βράδυ με μια υπέροχη μουσική παράσταση, 3.000 χρόνια ελληνική μουσική, όπου 20 αρχαία και παραδοσιακά μουσικά όργανα από το Μουσικό Σύνολο Λύραυλος θα παρουσιάσουν την πλούσια ελληνική μουσική κληρονομιά. Από τις δράσεις και δραστηριότητες που έχουμε διοργανώσει σαν Δήμος Αγίας Νάπας, δεν μπορεί να λείψει το Μουσάν, το Υποβρύχιο Μουσείο Γλυπτικής Μουσάν Αγίας Νάπας, το οποίο έχει εγκαινιαστεί το 2021, και ένα παιδικό σχεδιαστικό εργαστήριο το Σάββατο το μεσημέρι με χειροτεχνίες για μικρά παιδιά και συναφείς δραστηριότητες, ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν τη σημασία της θάλασσας από αρχαιοτάτο χρόνο μέχρι και σήμερα. Να ευχαριστήσουμε επίσης τη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνεργάτες, αγαπητοί φίλοι δημοσιογράφοι, είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εκ μέρους του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού στο πλαίσιο αυτής της συνέντευξης τύπου για την Ευρωπαϊκή Μέρα για τη Θάλασσα, τη γνωστή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ως European Maritime Day. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί διοργάνωση του αρκετά γνωστού πλέον στην Κύπρο και όχι μόνο Cyprus Marine and Maritime Institute, CMMI, του οποίου το επιμελητήριο μας αποτελεί περήφανο εταίρο. Η σημασία της θάλασσας είναι, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να ήταν, απόλυτα αυτονόητη, ειδικά για μια νησιώτικη χώρα όπως τη δική μας. Ωστόσο, δεν πάνε πολλά χρόνια που έκανε την εμφάνισή του και στη δική μας χώρα ο όρος «γαλάζια ανάπτυξη», με κεντρικό σημείο αναφορά στη θάλασσα και την πληθώρα δυνατοτήτων και ευκαιριών που αυτή προσφέρει προς αξιοποίηση, στοχεύοντας πάντοτε σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Σίγουρα, πολλές αξιόλογες προσπάθειες εξοικείωσης του κοινού με τη θάλασσα έχουν γίνει και στα προηγούμενα χρόνια με οργανισμούς και φορείς, μεταξύ άλλων το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, τη ΣΑΕΜΕΠΑ και άλλους, να αναπτύσσουν σημαντικές πρωτοβουλίες προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δυναμικά, σε αυτή την προσπάθεια έχει μπει και το δικό μας CMMI από την έναρξη της λειτουργίας του το 2019, έστω και αν τα αμέσως επόμενα χρόνια, με τους πολλούς περιορισμούς που επέβαλε η πανδημία, υπήρχαν φυσιολογικά αντικειμενικές δυσκολίες. Στην προσπάθεια για το θαλάσσιο εγγραμματισμό έχει από φέτος εισέλθει δυναμικά και το επιμελητήριό μας σε στενή συνεργασία με το CMMI. Αναφέρω ενδεικτικά ότι νωρίτερα φέτος φιλοξενήσαμε σχετική παρουσίαση για τους εκπαιδευτικούς της ΠΟΕΔ. Αμέσως μετά, στελέχη μας του επιμελητηρίου προχώρησα σε παρουσιάσεις σε δημοτικά σχολεία της πόλης και επαρχίας Λεμεσού, και ευχαρίστως σας αναφέρω σήμερα ότι οι μικροί μαθητές μας επέδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ενδεικτικό αυτού του ενδιαφέροντος είναι και το γεγονός ότι στο διαγωνισμό «Δώστε όνομα σε ένα ύφαλο», που για πρώτη φορά έγινε φέτος στη Λεμεσό και ολοκληρώθηκε στις 10 Μαΐου, υπήρξαν 17 συμμετοχές. Η Κρητική Επιτροπή λαμβάνει σήμερα ή έλαβε σήμερα τις αποφάσεις της, και οι νικητές θα πάρουν τα βραβεία τους από τα χέρια της Υφυπουργού Ναυτιλίας σε ειδική τελετή στο χώρο του παλιού λιμανιού της Λεμεσού το απόγευμα της ερχόμενης Παρασκευής 19 Μαΐου. Συναφής με το όλο κεφάλαιο του θαλάσσιου η σημασία της θάλασσας είναι, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να ήταν, απόλυτα αυτονόητη,
ειδικά για μια ισότητη χώρα όπως τη δική μας. Ωστόσο, δεν πάνε πολλά χρόνια που έκανε την εμφάνισή του και στη δική μας χώρα ο όρος «γαλάζια ανάπτυξη» με κεντρικό σημείο αναφορά στη θάλασσα και την πληθώρα δυνατοτήτων και ευκαιριών που αυτή προσφέρει προς αξιοποίηση. Τα τελευταία 23 χρόνια η ομάδα της ΑΧΤΙΣ οργανώνει συστηματικά δράσεις στις θάλασσες της Κύπρου και του εξωτερικού για την προστασία τους. Την περασμένη χρονιά οργανώσαμε 370 καθαρισμούς και συλλέξαμε 22 τόνους σκουπίδια. Τα τελευταία 4 χρόνια η δράση ποταβρίστου πραγματοποιείται και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Στο ποταβρίστου 2022 συμμετέχαν πάνω από 2.600 εθελοντές και συλλέξαν σκουπίδια από 240 τοποθεσίες στην Κύπρο και 70 στο εξωτερικό. Φέτος, στις 18 Μαΐου, γιορτάζουμε το European Maritime Day μαζί με τους ψαράδες και ψαροτουφεκάδες της Πάφου, το International School of Paphos, το πρώτο δημοτικό γεροσκήπου, τους δίδες του CY Dive και θα κάνουμε και καθαρισμό βυθού και καθαρισμό παραλίας στο κάστρο Πάφου στην Κύπρο. Join us, γιατί αγαπάμε τις αχτές μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Χριστίνα. Σίγουρα, πολλές αξιόλογες προσπάθειες εξοικείωσης του κοινού με τη θάλασσα έχουν γίνει και στα προηγούμενα χρόνια με οργανισμούς και φορείς, μεταξύ άλλων των Κυπριακών Ναυτιλιακών Επιμελητηρίων, τη ΣΑΕΜΕΒΑ και άλλους, να αναπτύσσουν σημαντικές πρωτοβουλίες προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δυναμικά, σε αυτή την προσπάθεια έχει μπει και το δικό μας EMMI από την έναρξη. Υφυπουργό Ναυτιλίας, που έχει θέσει υπό την αιγίδα της την όλη εκδήλωση Παγκύπρια για την ημέρα της θάλασσας. Να ευχαριστήσουμε επίσης την Υπουργό Παιδείας, η οποία έχει θέσει υπό την αιγίδα της την εκδήλωση να δώσουμε ένα όνομα σε έναν ύφαλο, που όπως ακούσατε ήδη σήμερα πρέπει να έχουν βγει και τα αποτελέσματα, αλλά δεν τα ξέρω ούτε εγώ, θα τα μάθουμε σιγά σιγά. Επίσης να ευχαριστήσω την Επίτροπο Περιβάλλοντος, η οποία έχει θέσει υπό την αιγίδα της και θα βρίσκεται στην καθαρισμό της παραλίας που θα γίνει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ημέρας για τη θάλασσα. Φυσικά να ευχαριστήσω τον φίλο κύριο Φιτηρίν και την Μαρίνα Αγιάννα μας που μας φιλοξενεί σήμερα εδώ. Μάλιστα ήταν με δική του ενθάρρυνση που αποφασίσαμε να βγούμε και να έρθουμε προς την Αμόχωστον για αυτήν την σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη. Και στη συνέχεια να πω ότι στη διάρκεια αυτών των εορτασμών που γίνονται φέτος θα υλοποιηθούν πάρα πολλά προγράμματα εκπαιδευτικά, καλλιτεχνικά, θεατρικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, επιδείξεις καινοτόμων θαλασσιών τεχνολογιών. Ήδη αναφέρθηκα στον καθαρισμό παραλίας, αλλά και άλλες περιβαλλοντικές δράσεις που ήδη έχετε ακούσει. Θα έχουμε εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής, έκθεση ανακύκλωσης με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, ξεναγήσεις, μουσικές παραστάσεις, εκδρομές με πλοία, εργαστήρια για παιδιά και διαγωνισμούς όπως βάρκες με ανακυκλώσιμα υλικά, στην οποία σας καλούμε γιατί θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Προσπαθούμε να εθαρρύνουμε τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία να ασχοληθούν και με το σχεδιασμό πλοίων, ώστε το Υπουργείο Ναυτιλίας και όλοι εμείς στο μέλλον να βρίσκουμε πιο εύκολα ναυπηγούς. Και ταυτόχρονα έχουμε το «Δώστε όνομα σε έναν ύφαλο», το οποίο, όπως ανέφερε και ο Ανδρέας, έχει γίνει φέτος σε τρεις επαρχίες με μεγάλη επιτυχία. Και εγώ είδα το πόσα πολλά σχολεία έχουν ενταχθεί φέτος και ενθουσιάστηκα, γιατί ήταν κάτι που το είχαμε ξεκινήσει εντελώς τυχαία το 2021 και βλέπω ότι εξελίσσεται και αναπτύσσεται κατά τρόπο που στο μέλλον θα πρέπει να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Όπως είπε ήδη ο Ανδρέας, η πρώτη φορά που προσπαθήσαμε να φέρουμε το European Maritime Day στην Κύπρο ήταν το 2020, λόγω του κορονοϊού δεν κατέστη δυνατόν. Κάναμε την πρώτη εκδήλωση το 2021 σε καθεστώς ημιμέτρων του κορονοϊού. Το 2022 το επαναλάβαμε γιατί είδαμε πόση μεγάλη επιτυχία είχε. Τόσο η γενικότερη εκδήλωση, αλλά και ο διαγωνισμός για τα παιδιά. Το 2022 έγινε ακόμα μεγαλύτερο και φέτος θεωρήσαμε πλέον ότι είμαστε στην φάση που έπρεπε να το επεκτείνουμε πανκύπρια.
Και έτσι, όπως βλέπετε, έχει επεκταθεί στην Αγία Νάβα, στην Λεμεσόν και στην Πάφων, πέραν της Λάρνακας. Αλλά ο μεγάλος στόχος, για να είμαι ειλικρινής, είναι από του χρόνου και μέχρι το 2026 που θα φιλοξενήσουμε το κεντρικό, την κεντρική εκδήλωση της Ευρωπαϊκής ημέρας για τη θάλασσα στη Λεμεσόν, όπως ανέφερε ο Γιάννης. Εμείς θα θέλαμε να δούμε όλες τις πόλεις και όλες τις κοινότητες της Κύπρου και όλα τα σχολεία της Κύπρου να διορθώσουν. Η Κύπρος εμπλέκεται σε αυτήν την εκδήλωση. Όχι γιατί μας λείπουν οι εκδηλώσεις στους Δήμους και στα χωριά της Κύπρου, αλλά γιατί θεωρώ ότι η θάλασσα, η παροιμήν θάλασσα, όπως έλεγαν οι αρχαίοι, είναι για την Κύπρο ιδιαίτερα σημαντική. Ίσως πιο σημαντική από πολλές άλλες χώρες που κάνουν παρόμοιες εκδηλώσεις. Το μελητήριό μας σε στενή συνεργασία με το CMMI. Αναφέρω ενδεικτικά ότι νωρίτερα φέτος φιλοξενήσαμε σχετική παρουσίαση για τους εκπαιδευτικούς της ΠΟΕΔ. Αμέσως μετά, στελέχη μας του επιμελητηρίου προχώρησα σε παρουσία. Το οποίο επιτελεί εξαιρετικό έργο, όπως και τις ευχαριστίες μας στους υπόλοιπους εταίρους μας για την υποδειγματική συνεργασία. Σας ευχαριστώ και σας δηλώνω ότι το επιμελητήριο και εγώ προσωπικά θα είμαστε και θα. Το νόμο Σκουπίδη. Τα τελευταία 4 χρόνια, στο Ποταμπρίστου 2022, συμμετέχαν πάνω από 2.600 εθελοντές και συλλέξαν σκουπίδια από 240 τοποθεσίες στην Κύπρο και 70 στο εξωτερικό. Φέτος, στις 18 Μαΐου, γιορτάζουμε το European Maritime Day μαζί με τους ψαράδες και ψαροτοπικάδες. Στην καθαρισμό της παραλίας που θα γίνει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ημέρας για τη θάλασσα. Φυσικά να ευχαριστήσω τον φίλο κύριο Φιλιρίν για τη Μαρίνα Αγιάννα μας που μας φιλοξενεί σήμερα εδώ. Μάλιστα ήταν με δική του ενθάρρυνση που αποφασίσαμε να βρούμε και να έρθουμε προς την Αμόχωστο για αυτήν την σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη. Και στη συνέχεια να πω ότι στη διάρκεια αυτών των εορτασμών που γίνονται φέτος, προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία να ασχοληθούν και με το σχεδιασμό πλοίων ώστε το Υπουργείο Ναυτιλίας και όλοι εμείς στο μέλλον να βρίσκουμε πιο εύκολα ναυτικούς. Και ταυτόχρονα έχουμε το δώστε όνομα σε έναν ύφαλο, το οποίο όπως αναφέρεις με μεγάλη επιτυχία. Και εγώ είδα το πόσα πολλά σχολεία έχουν ενταχθεί φέτος και ενθουσιάστηκα, γιατί ήταν κάτι που το είχαμε ξεκινήσει εντελώς τυχαία το 2021 και βλέπω ότι εξελίσσεται. Άρα έχουμε το Δήμο της Αγίας Νάβας και τη Μαρίνα της Αγίας Νάβας, τη Ελεύθερη Αμόχωστο. Στη Λάρνακα είναι ο Δήμος Λάρνακας, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου που μας έχει παραχωρήσει το κάστρο όπου θα γίνουν οι τελετές της Λάρνακας. Έχουμε το Cyprus Foundation of the Sea, το Ίδρυμα για τη Θάλασσα. Έχουμε την Ανάπτυξη. Ο Μάρινεν, το Ίδρυμα Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους της Επαρχίας Λάρνακας, το Ναυτικό Όμιλο Λάρνακας, το Youth Makerspace Λάρνακας, το Συμβούλιο Τουρισμού Λάρνακας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, τα Αρχεία Λάρνακας Φίβος Σταυρίδης και την εταιρεία GeoImaging. Στη Λεμεσό έχουμε τον Αυτοπροσκόπου Λεμεσού και στην Πάφο, όπως ήδη ακούσατε, την Αρχή Κέντρο Μελετών και Έρευνα. Να τους ευχαριστήσουμε όλους θερμά, όπως και εσάς που είστε σήμερα.